περιφερειακής ενότητας, επιλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των αρχών, εκτός των αρχών και των πολιτιστικών συλλόγων, κύριοι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του τοπικού τύπου, σας καλωσορίζω εκ μέρους του Λυκείου Ελληνίδων και της ομάδας φωτογραφικής του Λυκείου Ελληνίδων επίσης. Είμαστε συγκινημένοι που μας τιμάτε με την παρουσία σας και αυτό δείχνει σε εμάς ότι αγαπάτε το Λύκειο και τις εκδηλώσεις που κάνει. Σήμερα η εκδήλωσή μας είναι αυτό που βλέπετε, η δουλειά ενός περίπου έτους, την οποία δουλέψαμε με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό, με τις οδηγίες πάντοτε του δασκάλου μας, του Χρήστου Τσότσου, ο οποίος είναι καθηγητής γλύπτης και καθηγητής σχολής καλών τεχνών, και ο οποίος επιμελήθηκε την έκθεση. Η ομάδα μας αποτελείται από την Γέσου Τασία, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα τώρα, και εκθέτει τέρα στο ΛΕΣ, στα Βερδικές, υπαίθριο σχολείο, κοπάνες με φυταριού, πλήστρες, σπίτι που πέθανε, σκοτώθηκε ο Παύλος μετά, πρόσφυγες στην Μικρά Ασία. Η Λίνα Θορίνου μετέρχεται στο ποτάμι, ο Καραγιώτης, σπίτι της Φλόρινας, στους Σταυρούς, ο Άγιος Αχίλιος στο Αρμενοχώρι, ο Άγιος Αθανάσιος στο Αρμενοχώρι, το σπίτι του Πέιου. Κωνσταντινίδου Λούκα Ελένη, αγορά προς το Παντάρι, Γάλλοι στρατιώτες του 1914, το ρολόγι της Φλόρινας του 1916, άποψη της Φλόρινας με τζαμί, της μνήμη, προέλαση του ελληνικού στρατού και ο στρατός προς τη Μακεδονία. Μητρούσε Αλεξάνδρα με τις πίνακες. Παλιά αγορά, Γαλλίδες Δετέρες προς την Εμιλιανού και προς το Καπενέ. Παπανόμου Φρίδα με τα έργα. Παλιά νομαρχία, Σάββατο πρωί, ποτάμι, πάμε γειτονιά, αγρότη από το Πέτρα. Βενερίδε Εξηγού, Κατέρα από το Νέβα, Λαχεία Σχολείο, Άγιος Εχίλιος, 1955, η Φλόρινα το Φθινόπωρο, 1955, η Σεκέρη Μαρίτσα με τα έργα, Παρόσκο, 1935, Αρχή Οδού Ελευθερίας, 1916, Κεντρικός Δρόμος, 1918, Καροφύλια στην Πάρο γειτονιά, 1918, η Σιέχρη της Κίνης, με το έργο Χωριακοπούλες, η Θαούση Χωμαή, με τα έργα Ο Ποταμός Ακουλέβος, 1914-18, Παζάρις του Φλόρα, 1916-18, το σπίτι του Λογόνη, ο Δός Εμιλιανού, Φούρνος Πιστήρι, Πισοδέρης και επίσης ήταν η κεντρική ματιά στην παλιά Φλόρινα. Το θέμα μας έχει επιλεγεί γιατί είχαμε σκοπό να παρουσιάσουμε την εργασία μας στα πλαίσια των 100 χρόνων από την επανεξέρωση της Φλόρινας. Βέβαια, με τις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν, τις ποικίλες και ωραιότατες στο πλαίσιο αυτών των φρεσκών εκδηλώσεων, έμεινε η δική μας πιο πίσω. Αυτό όμως νομίζω πως δεν ήταν και πολύ κακό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα γενικά τον Αριστοτέλη, τον πρόεδρο και τον σύλλογο του Αριστοτέλη για την παραχώρηση αυτής της αίθουσας, η οποία αποτελεί πολιτιστικό κέντρο αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Το θέμα μας, η παλιά Φλόρινα, υπήρξε ελκυστικό για μας, γιατί έχει χαρακτηριστικά πολυπολιτισμικής πόλης. Τα πρώτα χρόνια από την απελευθέρωση εδώ ήταν η Φλόρινα, μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Σακουλέβα, κατά μήκος βέβαια, όπου ζούσανε ειρηνικά, την υπήρχανε και ανέπτυσαν τον πολιτισμό του οι διάφορες ομάδες. Τούρκοι, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μικροαστοί και ζούσανε αρμονικά. Αυτό θέλησαμε να παρουσιάσουμε, γιατί αποτελεί ένα από τα κέρια σημεία στην ιστορία της Φλόρινας. Αρχίσαμε βέβαια την έκθεση τιμώντας τον Ιωάννη Άρτη, ο οποίος προστάτησε την απελευθέρωση της Φλόρινας και περιλάβαμε κάποια έργα από την προέλαση του ελληνικού στρατού προς τη Μακεδονία και την απελευθέρωση της Φλόρινας. Εργαστήκαμε με αγάπη και ενθουσιασμό.
Τα αποτελέσματα βέβαια θα τα κρίνετε εσείς, κατά πόσον υπήρξαν ωραία. Είναι ωραία. Δεν ξέρω, θα το αφήσω με την κρίση. Εμείς προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και ελπίζουμε το σχήμα μας να συνεχίσει έτσι και δεχόμαστε στο σχήμα μας κάθε ενδιαφερόμενος